την εκχώρηση, ετοιμάζουν την εκχώρηση με συνοπτικές διαδικασίες μέσα από το θερινό τμήμα, γιατί είναι δυστυχώς το έχουν συμφωνήσει να είναι προαπαιτούμενο με την Τρόικα για να πάρουν την δόση του Ιουλίου. Κακώς το συμφώνησαν. Γιατί είναι εκχώρηση, ξεπούλημα βασικών υποδομών της χώρας και της δημόσιας περιουσίας. Στη μικρή ΔΕΗ θέλουν να δώσουν το 30% των υποδομών της ΔΕΗ, των πελατών της ΔΕΗ, ενδεχομένως και των εργαζομένων της ΔΕΗ. Η μία περίπτωση, το 30% αποκόπτεται. Όταν λέτε το 30% των πελατών, εγώ δηλαδή πού θα πληρώνω λογαριασμό. Δεν θα σας ρωτήσουν καθόλου, λέει, το ποιος θα πάει. Λέει. Άρα παίρνουν το 30% λέει, και το αποκόπτουν για να το ιδιωτικοποιήσουν, να το ξεπουλήσουν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Και απ' την άλλη, στο υπόλοιπο 70% που μένει, εξακολουθούν να έχουν ιδιωτικά συμφέροντα 49% και θέλουν να τους δώσουν και άλλο 17%. Δηλαδή, μιλάμε για πλήρες ξεπούλημα του βασικού, του εθνικού φορέα ενέργειας της χώρας. Οι επιπτώσεις, αυτό δεν σας το λέω μόνο με ιδεολογικές αιμονές, γιατί είμαι αριστερός, γιατί είμαι ΣΥΡΙΖΑ, οι επιπτώσεις θα είναι τρομακτικές και στην κοινωνία και στην οικονομία. Αφενός με τα τιμολόγια, ήδη έχουν αυξηθεί 22% και έχουμε και νέα αύξηση, όπως είπε ο Ντίνος πριν. Τους ετοιμάζουν δώρα δηλαδή στα ιδιωτικά συμφέροντα που θα αγοράσουν τη ΔΕΗ. Οι τιμές θα εκτιναχτούν στα ύψη, γιατί δεν θα μπουν για την ψυχή του πατέρα και της μάνας τους μέσα ιδιωτικά συμφέροντα. Και το δεύτερο είναι και για την ίδια την οικονομία μας. Υπάρχουν βιομηχανίες ενεργοβόρες, οι οποίες θα εξαρτώνται πλέον από μια ΔΕΗ, η οποία θα εντάσσεται σε ιδιωτικά συμφέροντα και στον κύριο σκοπό που έχουν οι ιδιώτες να κερδοσκοπούν. Μάλιστα. Είναι πλήγμα. Είναι πλήγμα στην εθνική. Γίνατε σαφείς. Είναι πλήγμα στην εθνική. Ακόμα και γυρίσουμε και δεν όσο κλήρωσατε. Δεν θα γυρίσετε. Όλοι θα γυρίσετε. Είναι πλήγμα στην εθνική κυριαρχία. Ειλικρινά όμως, εάν δεν πειθαρχήσετε, θα μιλήσει κανείς. Ειλικρινά. Θα πάω το κειμενό. Λόγω τιμής. Εάν δεν γίνει με όργο. Δεν σε όλο δεν σας θέλω. Κρατάω χρόνο. Είναι πλήγμα στην εθνική κυριαρχία της χώρας. Εμείς δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα. Εμείς θα τις ακυρώσουμε αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ξεπουλούν το δημόσιο πλούτο και θα ελεγχτούν αυστηρά. Για να όσοι, γίνατε σαφείς. Με δόλο και ιδιοτέλεια ξεπουλούν το δημόσιο πλούτο της χώρας. Μια μικρή διακοπή.